Στο βάθος βλέπετε τους δρομείς που θα πάρουν μέρος στα 800 μέτρα. Μια πολύ πολύ ωραία κούρσα. Τουλάχιστον ο Παπαδόπουλος τρέχει στην πέμπτη διαδρομή και ο Νακόπουλος στο 6. Πανελλήνιος και Πανιώνιος θα δώσει το μεγάλο αγώνα. Αλλά έχουμε στην πρώτη διαδρομή τον Κατσαρό του Πανελληνίου, μόλις 20 χρονών. Στη δεύτερη διαδρομή είναι ο Γεωργίου, εδώ είναι ο Αμυρίδης που τρέχει στην τρίτη διαδρομή του Αιώλου Μακεδονίας. Αυτός είναι ο Βασιλάκης της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο Τίμος Παπαδόπουλος, ο Θήμιος Πανελληνίου. Πολύ καλός φοιτητής του Πολυτεχνείου. Και εδώ ο Κώστας Σονακόπουλος Πανιωνίου που κέρδισε πρόπερση 800-1500 στο Πανιωνίου πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Από ένα σύλλογο που ανέδειξε τον Βαγγέλη Δε Πάστα, ένα από τους μεγαλύτερους 800 που έχει αναδείξει η χώρα μας. Λοιπόν, τελικός 800 μέτρων. Η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Παπαδόπουλο που τρέχει στην πέμπτη διαδρομή και στον Ακόπουλο που τρέχει στο 6. Τέσσερις στροφές των 200 μέτρων εδώ στην Παιανία για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος στα 800 μέτρα. Επαναλαμβάνω, Κατσαρός του Πανελλήνιου στην πρώτη διαδρομή 20 χρονών, ο Γεωργίου της Δεσκάτης στο 2 29 χρονών, ο Αμυρίδης του Αιώλου Μακεδονίας στο 3 30 χρονών, ο Βασιλάκης Τσά 22 χρονών στο 4, ο Παπαδόπουλος του Πανελληνίου 26 χρονών στο 5 και 22 χρονών ο Νακόπουλος του Πανιωνίου στην 6 διαδρομή. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τον Παπαδόπουλο ούτε τον Νακόπουλο ο χρόνος, παρά μόνο η θέση. Λοιπόν, μπροστά είναι ο Βασιλάκης της ΑΕΚ. Περάσαμε τα 200 μέτρα περίπου σε 26 δευτερόλεπτα. Βασιλάκης, Νακόπουλος, Γεωργίου, Παπαδόπουλος, οι τέσσερις πρώτοι δρομείς, ο Κατσαρός πέμπτος και έκτος ο Αμυρίδης. Βασιλάκης της ΑΕΚ. Και ακολουθεί ο Νακόπουλος με τρίτο τον Γεωργίου. Και τον Κατσαρό του Πανελληνίου. Πάμε για τα 400 μέτρα. Ο Βασιλάκης πρώτος γύρω στα 55 δευτερόλεπτα εκούρσα. Στα 400 μέτρα Βασιλάκης από την ΑΕΚ μπροστά. Ακολουθεί ο Νακόπουλος του Πανιωνίου. Στη τρίτη θέση ο Γεωργίου του Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης. Και ανεβαίνει ο Παπαδόπουλος του Πανελληνίου, περνάει τέταρτος. Είναι ο γρήγορος στα τελευταία μέτρα ο Παπαδόπουλος, όπως είναι και ο Νακόπουλος. Και πάμε για τα 600 μέτρα και φεύγει ο Νακόπουλος της ΑΕΚ. Να δούμε πόσο θα περάσει τα 600, καμπανάκι. 1.24 περίπου. Και φεύγει να σωθεί. Φεύγει ο Νακόπουλος, τον ακολουθεί ο Παπαδόπουλος. Γρήγορος και τετραγωνιάρης ο Παπαδόπουλος. Νακόπουλος Πανιωνίου, Παπαδόπουλος Πανελληνίου. Νακόπουλος Παπαδόπουλος. Νακόπουλος Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος Νακόπουλος. Ο Πανελλήνιος περνάει μπροστά με τον Παπαδόπουλο. Ο Νακόπουλος που έφυγε πολύ νωρίς. Για να δούμε αν θα κάνει αντεπίθεση. Απορία, αν έχει δυνάμεις. Πολύ γρήγορος ο Παπαδόπουλος. Καλή κούρσα. 1.52.39 έλεγε το πρωί. Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη.